Πώς ήταν η επιλογή του να είσαι στο καφέ της Χαράς? Είχατε έναν ιδιαίτερο ρόλο εκεί. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μου τέριαζε αυτό. Αλλά ο Χάρης ο Ρώμας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος τρομερά οργανωμένος και βλέπει πολύ μακριά, με είχε δει, θυμάμαι, σε ένα θέατρο που είχα πάει εγώ ως θεατής. Και εκείνος ως θεατής, και με είδε κάπου στο φωγέ και μου λέει: Κερασία, θα κάνω ένα σύριαλ μετά από 2 χρόνια. Το οποίο είναι αυτό και αυτό, θα παίξεις αυτήν που κάνει αυτό και αυτό σε μια σκηνή. Θα ήξερε όλα από τότε και εγώ έλεγα ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν περίμενα ότι θα γίνει, για να είμαι ειλικρινής. Και είναι πάρα πολύ συνεπής ο Χάρης, τρομερά οργανωμένος. Τον αγαπώ πολύ και σέβομαι πολύ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους συνεργάτες του. Είναι και μια σειρά που τη βλέπουμε συνέχεια να παίζεται από τον Αντένα. Ναι. Αυτό είναι λίγο κουραστικό, πιστεύετε, και ενοχλητικό? Σας ενοχλεί? Εμένα καθόλου. Αν δεν ενοχλεί το κοινό, εμένα γιατί να με ενοχλεί? Έχει πολύ μεγάλη θεαματικότητα ακόμη και σήμερα, νομίζω, επειδή έχει μια πολύ μεγάλη αθωότητα. Δηλαδή, οι χαρακτήρες, οι καταστάσεις είναι ντυμένα με μια, με μια παιδιάστικη ματιά. Κάτι που χαρακτηρίζει τα κόμιξ, τις παλιές ελληνικές ταινίες. Δηλαδή, αυτά που βλέπαμε στις παλιές ελληνικές ταινίες δεν ήταν πράγματα τόσο αθώα από μόνα τους, αλλά η ματιά ήταν αθώα, ο τρόπος που δίνονταν. Αυτό νομίζω ότι έκανε και ο Χάρης. Υπήρχαν έτσι κάποιες συνεργασίες σας, οι οποίες σας είχαν λίγο φέρει στα άκρα, λίγο δεν πηγαίνατε με πολύ χαρά? Υπήρξε μία δουλειά στην οποία πήγαινα με μεγάλη χαρά, αλλά αφού τελείωσε, κατάλαβα ότι ήμουν ηλίθια που πήγαινα με μεγάλη χαρά, γιατί συνέβαιναν πράγματα γύρω μου που δεν τα είχα καταλάβει. Θεατρική ήταν η δουλειά αυτή? Ναι, θεατρική, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πρόσφατα χάσατε και τη μητέρα σας. Έτσι έχει 2-3 χρόνια, νομίζω. Αυτό το κενό μπορεί να αναπληρωθεί? Νομίζω ότι μετά από αυτό αλλάζει η ζωή σου με έναν τρόπο. Δεν θέλω να το πω, αλλά νομίζω ότι ναι, ενηλικιώνεσαι. Γίνεσαι ένας μεγάλος άνθρωπος. Αυτό που είναι αναπλήρωτο είναι η αγάπη που δεχόμαστε από αυτούς? Όχι, είναι η αγάπη που δεν μπορούμε να τους δώσουμε πίσω, νομίζω. Όταν η τηλεόραση αξιοποιεί εμπορικά κάποια πρόσωπα τα οποία είναι εκτός του χώρου της υποκριτικής, αυτό εσάς πώς το κρίνετε εσείς? Αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν και στο θέατρο. Δεν είναι μόνο της τηλεόρασης. Και όλα αυτά που εμείς θεωρούμε παραβατικά σε σχέση με τη δουλειά μας δεν έχουν να κατηγορήσουν κανέναν άλλον εκτός από την παιδεία που δεν έχουμε. Δηλαδή, αυτό που χρειαζόμαστε, είναι η γνώμη μου, δεν είναι ένας ακόμη καλός ηθοποιός, είναι ο καλός θεατής. Αυτό δεν έχουμε. Όταν αποκτήσουμε καλούς θεατές, αυτά τα φαινόμενα θα ατονίσουν. Ένας θεατής όμως δεν εκπαιδεύεται με αυτό που του πασάρουν και αυτό που του δίνουν να δει? Βεβαίως. Και αυτό είναι η μεγάλη ευθύνη των μέσων. Είναι η ευθύνη του κράτους, ας πούμε, των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δεν ξέρω ποιου υπεύθυνου, που δεν έχει προγραμματίσει το να μην περνάνε κακά μηνύματα προς τις νεότερες γενιές, ώστε να εκπαιδεύονται σωστά και να μην επηρεάζεται ο μέσος θεατής από κάτι που θα του δώσουν ως τροφή από οποιοδήποτε μέσο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι γιατρός αν δεν έχει δίπλωμα? Δεν κατάλαβα γιατί. Είναι μια επιστήμη. Είναι μια επιστήμη, το ξαναλέω. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πονάει το κεφάλι μου. Πάω στο περίπτερο και λέω: μου δίνετε μια ασπιρίνη? Παίρνει την ασπιρίνη, περνάει το κεφάλι. Είναι γιατρός ο περιπτεράς? Όχι. Μπορεί να δεις έναν άνθρωπο να παίζει και να πεις: α, καλά το κάνει, μια χαρά. Και ερασιτεχνική θείαση, μια χαρά. Είναι επιστήμη όμως το θέατρο.